Το γραφείο μας ιδρύθηκε το 2019 από εμένα και την συνέτερό μου, τη Χριστίνα Παπαλεξανδρή. Αρχικά ξεκινήσαμε στη Νέα Υόρκη όπου ζούσαμε και μετά από κάποιους μήνες ιδρύσαμε και ξεκινήσαμε και το γραφείο στην Αθήνα. Το γραφείο βρίσκεται στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, στο Ψηρή. Είμαστε σε δύο ορόφους, σε ένα έτσι παλιό βιομηχανικό κτίριο και απασχολεί αυτή τη στιγμή περίπου 10 άτομα, 10 αρχιτέκτονες. Ασχολούμαστε με αρκετά διαφορετικά έργα, διαφορετικής κλίμακας, από interior και μια κατοικία μέχρι και μεγαλύτερα έργα αστικής ανάπλασης. Τα έργα μας αυτή τη στιγμή βρίσκονται κυρίως στην Αθήνα και στην Ελλάδα γενικότερα, αλλά έχουμε και κάποια έργα στο εξωτερικό, όπως ένα έργο αστικής ανάπλασης, το οποίο βρίσκεται στα προάστια του Παρισιού. Σε ένα έργο εμπνεόμαστε από πολλά διαφορετικά πράγματα κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού. Προφανώς από στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με την τοποθεσία ή με το πλαίσιο ενός έργου. Αλλά θα έλεγα ότι, αν μπορούσα έτσι να ξεχωρίσω κάτι, θα έλεγα ότι εμπνεόμαστε αρκετά και μελετάμε αρκετά και τη δουλειά άλλων αρχιτεκτώνων και σύγχρονων, αλλά και από την ιστορία της αρχιτεκτονικής. Και επίσης, συχνά κοιτάζουμε και αντλούμε έμπνευση και από το χώρο της τέχνης, είτε από το χώρο της ζωγραφικής, γλυπτικής και από άλλα μέσα. Αλλά γενικώς μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και αυτή η επαφή με το χώρο της τέχνης. Καθώς θεωρώ συχνά ότι οι καλλιτέχνες έτσι έχουν την ιδιαιτερότητα και ιδιότητα και ευχέρεια να μπορούν να εκφράζουν με αρκετά μεγάλη σαφήνεια και συνοχή μία γλώσσα έκφρασης. Θα έλεγα ως προς την σχεδιαστική προσέγγιση στα έργα μας, δεν χαρακτηρίζονται από μία ενιαία μορφολογική προσέγγιση. Είναι ίσως αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους. Παρ' όλα αυτά, τα διέπουν κάποιες αρχές σχεδιαστικές, τα οποία θεωρώ ότι τα συνδέουν και τα ενοποιούν. Κάτι το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα στη δουλειά μας είναι το ζήτημα του χρόνου. Ζούμε σε μια εποχή όπου τα πράγματα εξελίσσονται και αλλάζουν ραγδαία. Είναι μια ιδιαίτερα δυναμική εποχή. Μπορούμε με το πάτημα ενός κουμπιού να έχουμε οποιαδήποτε υπηρεσία θέλουμε στα χέρια μας μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Ταυτόχρονα όμως, όπως νομίζω γνωρίζουμε όλοι, η αρχιτεκτονική είναι μια αργή διαδικασία. Ένα κτίριο, ακόμα και το πιο απλό κτίριο, παίρνει 3 με 5 χρόνια για να πραγματοποιηθεί. Οπότε μας απασχολεί πολύ αυτή η σχέση της διαδικασίας της αρχιτεκτονικής με την ταχύτητα της εποχής στην οποία ζούμε. Έτσι, θα έλεγα ότι στα έργα μας απασχολεί το ζήτημα, για παράδειγμα, της ευελιξίας, δηλαδή πώς ένα κτίριο μπορεί να συμπεριφέρεται διαφορετικά σε διαφορετικές ανάγκες χρήσεων ανάλογα με τον εργοδότη ή τους χρήστες του κτιρίου, αλλά πώς μπορεί και να επιβιώνει κατά τη διάρκεια του χρόνου, γιατί αυτά τα οποία σχεδιάζουμε ζουν και υπάρχουν για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ότι εμείς. Για το σχεδιασμό ενός αρχιτεκτονικού έργου απαιτούνται πολλά διαφορετικά στάδια, την αρχικό στάδιο του concept, της σύλληψης δηλαδή, της ιδέας ενός έργου, μέχρι τα στάδια αργότερα τα οποία έχουν να κάνουν ολοκλήρωση του έργου. Θα έλεγα ότι στο γραφείο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το αρχικό κομμάτι της σύλληψης, της ιδέας ενός έργου και η διαδικασία η οποία ακολουθούμε σχεδιαστικά είναι μια ιδιαίτερα δυναμική και ανοιχτή διαδικασία. Δουλεύουμε με διαφορετικές εκδοχές, δεν δουλεύουμε με το ένα σκίτσο, μια ιδέα την οποία στη συνέχεια απλά την ακολουθούμε, αλλά στην αρχή ξεκινάμε διερευνώντας πολλές διαφορετικές εκδοχές τις οποίες θα μπορούσε να πάρει ένα έργο. Κάποιες θα έλεγα πιο έτσι πειραματικές, κάποιες ίσως λίγο πιο συντηρητικές και στη συνέχεια με συζητήσεις οι οποίες γίνονται με την ομάδα αλλά και με τα σχόλια και το feedback που παίρνουμε από τον
εργοδότη μας, καταλήγουμε σε μία κατεύθυνση η οποία έχει μπορέσει να φέρει μέσα όλα τα στοιχεία του έργου τα οποία θεωρούμε ότι είναι σημαντικά και στη συνέχεια την εξελίσσουμε. Και θα έλεγα μετά το επόμενο στάδιο, το οποίο έτσι είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό, είναι το στάδιο της κατασκευής προφανώς, όπου κανείς πραγματικά μπορεί να δει αυτό το αρχικό όραμα να υλοποιείται. Το γραφείο μας οργανώνεται σε δύο επίπεδα. Στον κάτω χώρο, στον πρώτο όροφο, βρίσκονται σε οργάνωση open plan τα γραφεία των αρχιτεκτώνων και της ομάδας, ενώ στο δεύτερο όροφο έχουμε έτσι ένα πιο, είναι κάποιο πιο ήσυχο και ιδιωτικό. Υπάρχουν δύο χώροι εργασίας πάνω, αλλά και ένας χώρος συναντήσεων, όπου κάνουμε τις συναντήσεις μας είτε εσωτερικά τα design workshops με την ομάδα, είτε και με άλλους συνεργάτες, συμβούλους έργων και τους πελάτες μας. Όσον αφορά την καθημερινότητα της δουλειάς, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει μία σταθερά. Η κάθε μέρα είναι ίσως αρκετά διαφορετική. Συνήθως υπάρχουν ένα συνδυασμός εξωτερικών συναντήσεων και κάποιες συναντήσεις που γίνονται στο γραφείο με την ομάδα, όπου βλέπουμε την εξέλιξη των έργων με τον οποίο ασχολούμαστε στη συγκεκριμένη περίοδο. Όλα αυτά βέβαια έχουν αναιρεθεί τον τελευταίο καιρό, καθώς δουλεύαμε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως όλοι φαντάζομαι, μέσω τηλεργασίας. Άρα η καθημερινότητά μας ήταν περισσότερο μπροστά από μία οθόνη, θα έλεγα. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε αρκετά έργα διαφορετικής κλίμακας. Έχουμε αναλάβει το έργο του πύργου του Πειραιά, το σχεδιασμό των νέων όψεων. Παράλληλα εκεί, αυτή τη στιγμή μελετάμε και ένα έργο ευρύτερης αστικής ανάπλασης που έχει να κάνει με την συνδεσιμότητα και την κυκλοφορία της περιοχής και πρόκειται για μια υπερυψωμένη διαδρομή για τους πεζούς που θα δώσει τη δυνατότητα να διευκολύνει τις συνδέσεις της γύρω περιοχής αλλά να φέρει και τον κόσμο πολύ πιο κοντά στο νερό και στο λιμάνι. Δουλεύουμε σε ένα έργο αστικής ανάπλασης στα προάστια του Παρισιού, ένα έργο μεικτών χρήσεων. Πρόσφατα ολοκληρώσαμε ένα πολιτιστικό κέντρο στη Γαλλία, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία. Ήταν ένα έργο το οποίο είχα ξεκινήσει ως partner του γραφείου ΣΟΗΛ και στη συνέχεια το συνέχισα από εδώ, από την Ελλάδα. Δουλεύουμε σε ένα έργο αστικής ανάπλασης στα νότια προάστια, στη Βούλα συγκεκριμένα. Ενώ ταυτόχρονα κάνουν και κάποια άλλα ιδιωτικά έργα, όπως μια κατοικία στην Αντίπαρο και δύο κατοικίες στην Αθήνα. Γενικώς προσεγγίζουμε όλα μας τα έργα με πολύ μεγάλη αγάπη και ενδιαφέρον. Όλα τα έργα τα οποία παίρνουμε και αναλαμβάνουμε στο γραφείο τα κάνουμε γιατί πραγματικά μας ενδιαφέρουν και θεωρούμε ότι μπορεί να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο πραγματικά έχει ενδιαφέρον και μια ιδιαίτερη ποιότητα. Οπότε από το πιο μικρό έργο μέχρι το πιο μεγάλο δίνουμε, θα έλεγα, την ίδια βαρύτητα στα έργα μας. Παρ' όλα αυτά, θα μπορούσα να πω ότι τα τελευταία περίπου δύο χρόνια το έργο του πύργου του Πειραιά είναι ένα έργο πολύ σημαντικό για το γραφείο. Προφανώς γιατί είναι ένα έργο εμβληματικό, με ιδιαίτερο συμβολισμό για την πόλη της Αθήνας. Αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα έργο το οποίο είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και με ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες. Έχουμε σχεδιάσει μία όψη η οποία το σύστημα κατασκευής δεν έχει πραγματοποιηθεί ξανά στην Ελλάδα, οπότε αυτό απέτησε αρκετή έτσι, ας πούμε, ενέργεια και διερεύνηση από την ομάδα μας, ώστε να μπορέσουμε να το πραγματοποιήσουμε μέσα στο χρονοδιάγραμμα και να το υλοποιήσουμε. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι προφανώς, γιατί αυτή τη στιγμή το έργο αυτό είναι υποκατασκευή και περίπου σε ένα χρόνο θα έχουμε πλέον την νέα όψη του πύργου του Πειραιά. Και θα είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι. Η Αθήνα είναι μια πόλη της οποίας ο αστικός ιστός
είναι, θα έλεγα, ένα άθροισμα πολλών διαφορετικών έτσι, τυπολογιών κτηρίων, κτίρια τα οποία έχουν κτιστεί από διαφορετικές εποχές. Και όλα αυτά δίνουν έτσι ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα. Στην Αθήνα είναι ιδιαίτερα δυναμική και ζωντανή πόλη. Και νομίζω ότι είναι μία πρόκληση για την πόλη να διατηρήσει έτσι αυτόν τον χαρακτήρα και τη δυναμική της. Το συγκεκριμένα νομίζω ότι γνωρίζουμε όλοι ότι ο τουρισμός είναι ένα πολύ σημαντικός παράγοντας ελληνικής οικονομίας. Εξελίσσεται και αναπτύσσεται διαρκώς και προφανώς είναι κάτι ιδιαίτερα έτσι θετικό. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να γίνει με ένα συντονισμένο και σοβαρό σχέδιο, ιδιαίτερα και για το κέντρο της πόλης, έτσι ώστε να μπορεί να διατηρηθεί αυτή η μίξη των χρήσεων που χαρακτηρίζουν το κέντρο της Αθήνας. Και ιδιαίτερα σημαντικό θεωρώ να σχεδιαστεί και να συντονιστεί με έναν τρόπο έτσι ώστε να μπορέσει να παραμείνει το κέντρο της Αθήνας ένα μέρος ελκυστικό ώστε να μένει κανείς και να μην έρχεται απλά προσωρινά ως επισκέπτης.